Να σας πάω τώρα σε κάτι άλλο στο αγαπημένο μας ζευγάρι, Μπένιφερ. Ναι. Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ λοιπόν. Τι. Και τι. Το κατά πόσο υπάρχει προοπτική, ναι. Έτσι, να κάνουν ένα παιδάκι. Α, μην με σκάς. Τι ωραία που θα ήταν. Υπάρχει. Πες μας καλέ. Κοιτάξτε, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αυτή τη στιγμή δεν τους απασχολεί να κάνουν ένα παιδάκι. Τι έχουνε, παιδιά. Σας θυμίζω ότι έχουν από τους προηγούμενους γάμους τους και οι δύο παιδιά. Οπότε θέλουν αυτό... και μαζί, ίσως ένα όμως. Πάρουν ένα σκυλάκι. Ο μεγάλος, μάλλον γιος, το μεγάλο παιδί του Μπεν Άφλεκ λατρεύει την Τζένιφερ Λόπεζ. Μένουν και μαζί. Και αυτό που προέχει τώρα και που είναι το πιο σημαντικό είναι να βρουν το σπίτι που θα στεγάσει αυτόν τον υπέροχο έργο. Μάλιστα. Για παιδιά έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Το σπίτι είναι δύσκολο. Να σας πω κάτι. Αν ένας άντρας σας την κάνει τη μία φορά, πώς είσαι σίγουρο ότι δεν θα την κάνει και τη δεύτερη? Μάθη μου τώρα, μόνο που το πες. Εδώ μετάραξες. Τι σας την κάνει? Εδώ πρέπει να έχει κάνει πολλή δουλειά ο ψυχολόγος. Αυτή ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη πριν πόσα χρόνια που ήταν μαζί. Ήταν να παντρευτούν και λάκησε αυτός τελευταία στιγμή. Οι κακές γλώσσες λέγανε ότι πήγε με τον φίλο του, τον Ματ Ντέιμον. Στη Γερμανία γυρίζανε ένα αυτό και βρέθηκε σε strip club και τα λοιπά και τα είδη Τζένιφερ τα πήρε. Σιγά μη χώρισαν γι' αυτό, τώρα με τρελάνει. Δεν ξέρω. Πάντως αυτός λάκησε, δεν την παντρεύτηκε. Ενώ της είχε κάνει πρόταση. Εγώ δεν θα τον εμπιστευόμουν, παιδιά. Πώς ξέρουμε δεν θα το ξανακάνει τώρα? Εγώ δεν το ξέρω. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Παιδιά, τώρα φαντάζομαι εντάξει, έχει μεσολαβήσει, είναι και σύντομο το χρονικό διάστημα. Τα έχουν βρει, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα συμβεί πάλι το ίδιο. Γιατί δεν τα είχαν βρει, δεν τα είχαν συμφωνήσει παλιά, λέω. Είχαν και κάποια χρόνια σχέσεις. Που μετρούσε. Και κάποια στιγμή τώρα, εντάξει, σε ένα ταξίδι που έκανε με τον Ματ Ντέιμον, έτυχε. Ήταν η κακιά στιγμή. Αυτά δεν τυχαίνουν, Δημήτρη μου, sorry. Δεν τυχαίνουν αυτά. Πώς, δηλαδή, σε εμάς γιατί δεν τυχαίνουν ποτέ? Να σας πω, δεν το έχετε πει ποτέ σαν δικαιολογία σε χωρισμό? Όχι, τύπου, ρε φίλε. Δεν ήταν η σωστή στιγμή για μας. Αν είχαμε γνωριστεί στα 40 μας. Ναι, το έχετε πει. Ναι, δεν θα είχαμε παντρευτεί, θα είχαμε κάνει αυτό κάνανε. Ούτε για αστείο. Τι? Γιατί σε όλους μας δίνεται αυτή η ευκαιρία κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή η ευκαιρία. Η μία. Μαρία, μίλησε μας. Να σας μιλήσεις, ας πούμε. Πες το, Μαρία. Όταν είσαι και σε μια τέτοια δουλειά, τέλος πάντων, ή γενικότερα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή στη ζωή σου, σου δίνεται ευκαιρία. Ναι. Το θέμα είναι ο χαρακτήρας σου και το πώς στέκεσαι εσύ απέναντι. Η αντίστασή σου σε αυτό. Πρώτα στον εαυτό σου, πώς στέκεσαι, και μετά απέναντι στον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να σε δίπλα σου. Ήσουν δηλαδή... νέος, έκανες λάθη, Μαρία μου. Όχι. Νέος. Εντάξει, όχι. Όχι, δεν είσαι νέος. Έχω κάνει. Έκανες λάθος, το πήρες πίσω. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, Μαρία, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με την πολύ ωραία τάκα την οποία υιοθέτησα όταν είχε έρθει εδώ η Αθηνά Μαξίμου και θα κλείσουμε με το μότο «Η πίστη είναι επιλογή». Έτσι. Ευχαριστώ. Έτσι. Πάμε παρακάτω.